Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πιθανές προσθήκες και άλλων προϊόντων στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% μπορεί να έχουμε σήμερα πριν την ψήφιση της τροπολογίας από τη Βουλή, καθώς η κυβέρνηση δέχθηκε σφοδρή κριτική για το ότι εξαίρεσε τον καφέ από τον χαμηλό συντελεστή και τον άφησε στο 24%. Από χθες έχουν αρχίσει διαμαρτυρίες για το γεγονός πως καφές και αναψυκτικά έχουν μείνει εκτός από το μειωμένο συντελεστή, ενώ είναι προϊόντα μεγάλης κατανάλωσης που μπαίνουν καθημερινά σε πολλά νοικοκυριά. Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Μαΐου, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς όλων των συνταξιούχων η 13η σύνταξη, καθώς χθες το απόγευμα κατατέθηκε σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο των 120 δόσεων. Στην τροπολογία προβλέπεται πως η 13η σύνταξη χορηγείται από το 2019 και για κάθε επόμενο έτος, ενώ στους δικαιούχους της συμπεριλαμβάνονται και όσοι λαμβάνουν προσωρινή κύρια σύνταξη, όπως επίσης και οι ανασφάλιστοι περίλικες που εισπράττουν σύνταξη ή επίδομα. Την προσεχή Παρασκευή 17 Μαΐου ή το αργότερο την Δευτέρα 20 Μαΐου ανοίγει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία. Ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα με τα στοιχεία AMCA, ΦΜΗ και τους κωδικούς TaxisNet, καθώς στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ θα δημιουργηθεί ειδική κατηγορία όπου ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για τους όρους της ρύθμισης, θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία του και θα επιλέγει το πρώην ταμείο στο οποίο δημιουργήθηκαν οι οφειλές έως και το 2016. Ξεχωριστή επιλογή θα υπάρχει για τα χρέη του 2017 και του 2018. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμό να κυμαίνει σε 725,80 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,16%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.